Καλησπέρα κυρία Μεγρέμη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Κύριε Τσιαμούλο, θέλω έτσι με λίγα λόγια συνοπτικά και περιεκτικά να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, η ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα των απορριμμάτων, την οποία και παρουσιάσατε πριν από λίγες ημέρες στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Μάλιστα. Καταρχάς, για να ενημερώσουμε έτσι και τους ακροατές σας, πιθανόν κάποιος να μην το έχει ακόμα παρακολουθήσει ή κάπου το δει, την 5η στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας σε ένα χώρο θεσμικό, όπως λέμε, η επίσημη τεχνική πρόταση της παράταξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο της Τρίπολης. Η παρουσίαση έγινε από το σύμβουλο της παράταξης, μελετητή και περιβαλλοντολόγο κύριο Χρήστο Στάθη, και μάλιστα ήταν καλεσμένη, ήταν μια εκδήλωση κλειστού τύπου που θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, οι παραγωγικοί φορείς και όλα τα μέσα ενημέρωσης, τους οποίους θέλω για την εκπομπή σας να τους ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή τους, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την παραχώρηση της αίθουσας. Η ομάδα εργασίας περιβάλλον παιδεία, η οποία έκανε πραγματικά μια πολύ μήνυ εξαιρετική δουλειά της παράταξης, και αυτούς τους ευχαριστώ θερμά, από το Σεπτέμβριο μήνα συνεργάστηκαν με τον κύριο Χρήστο Στάθη, τον περιβαλλοντολόγο, διότι είχαμε δεσμευτεί ως παράταξη, επειδή δεν βλέπαμε φως του τούνελ, όπως λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, να συντάξουμε μια τέτοια πρόταση, λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο της Τρίπολης, ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει για πολλές δεκαετίες το Δήμο μας και συνεχίζει να υπάρχει και βρισκόμαστε κατά τη δική μας άποψη σε σημείο μηδέν. Αρχικά αναπτύχθηκε το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και οι βασικές αρχές που το διέπουν. Εντοπίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις, γιατί πρόκειται για μια μελέτη 42 σελίδων με 5 κεφάλαια. Εγώ θα σας πω πολύ συνοπτικά τι παρουσιάσαμε. Εντοπίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις που τίθενται μέσα από την κείμενη νομοθεσία και τον αναθεωρισμένο ΕΣΒΑ, τον Εθνικό δηλαδή Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, και οι ποσοτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν στο μέλλον για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων στο Δήμο μας. Στη συνέχεια, ο μελετητής παρουσίασε την πρότασή μας με τη μορφή δράσεων, καταρχήν για την ενίσχυση της πρόληψης, μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, και έπειτα για την αποτελεσματική επεξεργασία, ώστε να έχουμε μια τελική διάθεση των υπολοιμμάτων στο περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές της επεξεργασίας, που εντοπίστηκαν κυρίως στα βιοαπόβλητα, αλλά και στα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και σε άλλες φύσεις απόβλητα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, είχαμε μέσα να γράψει πάρα πολλούς κωδικούς, που μπορούν να συνδιαχειριστούν αυτά όλα με τα προηγούμενα, και τέλος, αυτό που δώσαμε μεγάλη βάση ήταν στα τελικά σύμμικτα υπολείμματα, που είναι και ένα μεγάλο ποσοστό που πρέπει να διαχειριστεί ο Δήμος και ο κάθε Δήμος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, προτάθηκαν μια σειρά εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως λέμε τα πράσινα σημεία, πιθανόν τα έχετε ακούσει, τα κέντρα διαλογής ανακυκλωσίμων, τα ΚΔΑΗ, μονάδες κομποστοποίησης, χυτή, σταθμή μεταφόρτωσης, προϋποθέσεις. Οι προτάσεις αυτές ήταν ποσοτοκοποιημένες, ως προς τον αριθμό δηλαδή των εγκαταστάσεων. Τι ποσότητα θα λάβει η κάθε εγκατάσταση, πώς θα γίνεται η διανομή? Όχι την ποσότητα, πόσες μονάδες χρειαζόμαστε για το Δήμο μας, και βέβαια τις απαιτούμενες δυναμικότητες που έχουν, ενώ δόθηκε και ένας προκαταρκτικός προϋπολογισμός του κόστους επένδυσης. Άρα και κοστολογημένος. Που απαιτείται για την κατασκευή της. Ναι. Και στο τέλος έκλεισε η μελέτη μας με τα κριτήρια χωροθέτησης των εγκαταστάσεων αυτών, πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται βέβαια και στις ειδικές ζώνες, όπου απαγορεύονται οποιασδήποτε ειδών εγκαταστάσεις. Έχετε στο μυαλό σας πού θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις? Και σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, από τη Δημοτική Αρχή έχουμε ακούσει για τη θέση Μεγαβούνη. Εσείς έχετε κάπου στο μυαλό σας το πού θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις? Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι σκέψεις, γιατί είναι πολύ σοβαρές αποφάσεις. Και γι' αυτό και εμείς κάναμε ένα βήμα παραπάνω και σε όλη τη μελέτη, αλλά στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου κάνετε, και βάζουμε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Άρα μπορεί ο Δήμος σήμερα να πάρει τη μελέτη μας και να την αξιοποιήσει με την τεχνική του υπηρεσία, η οποία αυτή γνωρίζει. Και ο Δήμος γνωρίζει και εκάστοτε δημοτική αρχή που έχει ο Δήμος ιδιόκτητα αρχικά οικόπεδα, γήπεδα, χωράφια,
ή που μπορεί να μισθώσει, που να έχουν όμως αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό θέλει συνεργασία. Γι' αυτό και είπαμε πολλές φορές. Συνεργασία και από την πλευρά της των πολιτών, θα με επιτρέψετε εμένα να πω, γιατί βλέπουμε ότι κάθε φορά υπάρχουν αντιδράσεις για κάθε μέρος. Τα έχετε δει πολύ καλά, τα ξέρετε, νομίζω, γιατί, και από την καλή και την για ανάποδη. Πολίτες, πότε ενημερώσαμε τους πολίτες, πολύ πότε σωστά, αυτό που λέτε είναι απόλυτα η δημοτική σωστό. Αρχή τους πολίτες για να τους πείσει ότι εδώ πρόκειται να γίνει κάτι σοβαρό. Μια ζωή όλα στο άρπα κόλλα. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά αυτό συμβαίνει στην πόλη μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η δική μας παρουσίαση, η δική μας πρόταση δεν έχει σκοπό να γκρεμίσει τις όποιες απόπειρες του παρελθόντος και του παρόντος, θα έλεγα, γιατί ξέρετε ότι έχουμε ένα θέμα με τα ΣΔΙΤ και τελικά ο Υπουργός πληρώνει Τρίπολη αυτή τη στιγμή την κόντρα του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη. Η πόλη μας δεν είναι πλέον σε εκτακτή ανάγκη. Είμαστε στον αέρα, στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν προτάσεις και λύσεις όπου θα μπορούσε να ενσωματωθεί και η δική μας παρουσίαση, γιατί συνθέτει λύσεις, πάντοτε όμως στο πλαίσιο του ορθού και του πρέποντος. Δηλαδή, εννοώ ότι να είναι και οικονομικά εφικτό, όσο το δυνατόν λιγότερο, μικρότερο κόστος για τον πολίτη, έτσι και να αξιοποιήσει διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε από εθνικούς πόρους, όπως είναι το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που λέγεται ΣΕΣ 1420, είτε από το ΜΕΠΕΡΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε και αν δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα να προέρχονται και άλλα κεφάλαια και κονδύλια από ιδιωτικό τομέα ή να γίνουν κάποιες συμβάσεις λειτουργίες ή τύπους ΔΙΤ. Δηλαδή θα μπορούσε να συνεργαστεί, αν τελικά προχωρήσει το έργο ΣΔΙΤ στην Παλαιόχουνη, με το έργο αυτό και να κάνει τη δουλειά στα τοπικά σχέδια ο Δήμος, η μελέτη μας, αλλά θα μπορούσε και αυτούσια μόνη της να διαχειριστεί ο Δήμος μόνο στο τέλος τα απορρίμματα σε περίπτωση μη εφικτού, μη υπάρχει μια ελαστικότητα δηλαδή αυτή. Και για τα ναι, και για τα συνθέτει και καταλαβαίνετε για αυτή ήθελε και πάρα πολύ καιρό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ενώ η μελέτη ήταν έτοιμη για πάρα πολλούς μήνες από το Δεκέμβριο μήνα, οι εξελίξεις από το καλοκαίρι, ιδιαίτερα το 2015 και μετά, που ξεκινήσαμε και τότε τη διαβούλευση στην κεντρική πολιτική σκηνή, η έγκριση του νέου ΕΣΔΑ, ο οποίος βγήκε προπαραμονή Χριστουγέννων από τον κύριο Τσιρόνη και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, όπως και η αναθεώρηση του παλιού ΠΕΣΔΑ, το οποίο είναι ακόμα σε αναθεώρηση, δεν έχει λήξει. Ο περιφερειακός σχεδιασμός, σωστά. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επηρεάσαν την τελική σύνταξη της πρότασής μας. Όμως επειδή δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο, ολοκληρώσαμε αυτή την πρόταση λύση για το Δήμο, έχοντας πλέον πάνω από ένα ποσοστό 95% τα δεδομένα. Κύριε Τσιαμούλα, αναμένουμε βέβαια τώρα να δούμε αν θα αξιοποιηθεί ένα μέρος της πρότασής σας, αν θα υπάρξει πάλι μια κοινή συζήτηση όλων των παρατάξεων, γιατί όχι, να κάτσετε σε ένα τραπέζι λοιπόν και να δείτε πώς μπορείτε να συνθέσετε και τις προτινόμενες λύσεις φυσικά και με αυτή που θα παρουσιάσει και ο Δήμαρχος Τρίπολης την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού του Δήμου για το κομμάτι των απορριμμάτων. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τώρα την υπάρχουσα κατάσταση και αν βλέπετε να έχουμε ένα μαύρο καλοκαίρι, να το πω τόσο απλά, με τα σκουπίδια στους δρόμους, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Ακούστε να σας πω. Το θέμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Τρίπολης, όπως προείπα στην εισήγησή μου, σε εσάς τώρα εδώ, είναι ένα θέμα μείζων, το οποίο διαφαίνεται ότι δεν έχει λύσει. Και δεν έχει λύσει γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκε κανείς να δώσει μια σοβαρή λύση. Δεν ξέρω να σας πω αν το καλοκαίρι τα σκουπίδια θα είναι στο δρόμο. Αυτό που ξέρω είναι ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0. Είναι ότι για να κάνεις έστω τα βασικά, ακόμα και αυτά που εμείς προτείνουμε, έχοντας πλέον έτοιμες μελέτες που εμείς δεν έχουμε, έχοντας έτοιμες μπέ και ό,τι χρειάζεται σε αδειοδότηση και τα χρήματα σε μια άκρη, σε ένα σιρτάρι, θες τουλάχιστον από 6 μήνες ως 1,5 χρόνο. Η πόλη μας, όπως σας είπα, δεν είναι σε έκτακτη ανάγκη. Εμείς ρίχνουμε τα σκουπίδια παρανόμως στον Άγιο Βλάση, ο οποίος, αν τον επισκεφτεί κανείς, θα καταλάβει και με γυμνό μάτι ότι δεν μπορεί να μας βγάλει πέρα του Πάσχα, και λέω βαριά πέρα του Πάσχα, ότι δηλαδή διαφαίνεται ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα, διαφαίνεται. Όμως εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σκέψεις έχει η Δημοτική Αρχή, έτσι όπως τα έχει κάνει, και ποιες είναι, και αν έχει Plan B. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό το Plan B βέβαια το έχουμε ακούσει πολλές φορές και καταλαβαίνετε ότι πολίτες... Και πολλές φορές έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα, και επειδή, όπως ξέρετε, ασχολούμαι πάνω από 14 χρόνια με αυτό το θέμα,
Εγώ κοντεύω να έχω και εγγόνια σε λίγο και δεν βλέπω να λύνεται το πρόβλημα των σκουπιδιών. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Και δυστυχώς κανείς δεν το πήρε σοβαρά. Πολύ Και σωστά, λοιπόν. φτάσαμε σήμερα στο Μάρτιο του 2016, όταν οι περισσότερες πόλεις, να πω γενικώς, οι περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας έχουν προχωρήσει ένα βήμα. Έχουν κάνει ένα βήμα. Και τουλάχιστον προσωρινά διαχειρίζονται τα σκουπίδια τους σήμερα. Να Εμείς δούμε δεν λοιπόν. έχουμε ούτε προσωρινή διαχείριση. Να δούμε λοιπόν Εμείς ποιο θα είναι και το. θάβουμε το πρόβλημα, συνεχίζουμε να θάβουμε το πρόβλημα κάτω το χαλί, θάβουμε τα σκουπίδια, πληρώνοντας πρόστιμα για αυτά οι πολίτες. Και δημιουργώντας Γιατί και ορολογιακές βόμβες μέσα δημιουργώντας στην ορολογικές καρδιά βόμβες του βουνού. οι οποίες υπάρχουν γύρω μας. Έχουμε και την Αγία Τριάδα, μην την ξεχνάμε. Έχουμε και το Πλάτο, μην το ξεχνάμε. Έργα που αφήσαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι και να τους θυμόμαστε. Λοιπόν, και τώρα έχετε ένα νέο έργο να αφήσει η Νέα Δημοτική Αρχή. Και όλα αυτά είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι, τα οποία βαρύνουν περιβαλλοντολογικά την περιοχή μας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται και προσβάλλει και την προσωπικότητα αλλά και την υγεία των δημοτών.